Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στα Μετσομαγειρέματα. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε πίτσα και θα δείξουμε λοιπόν πώς φτιάχνουμε τη ζύμη και το τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε για τη γέμιση της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν δείχνοντας τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Για τη ζύμη λοιπόν θα χρειαστούμε περίπου 500 γραμμάρια αλεύρι, μία σουρωτή, αλάτι, ελαιόλαδο και μία μαγιά. Θα δείξουμε τώρα τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη γέμιση της πίτσας, που αυτό φυσικά είναι στην επιλογή του καθενός να βάλει ό,τι υλικά θέλει, ό,τι υλικά του αρέσει να γεύεται. Ξεκινάμε λοιπόν. Η βάση της πίτσας θα είναι τριμμένη ντομάτα. Θα είναι 2, θα είναι 3, αλλά θα είναι φρέσκια ντομάτα, την οποία θα έχει από πάνω και ρίγανη και στη συνέχεια θα βάλουμε κασέρι, ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, σαλάμι αέρος, ελιά, κόκκινη και πράσινη πιπεριά και μανιτάρια. Και φυσικά πάνω θα έχει πάλι τριμμένο κασέρι για να γίνει ακόμα πιο χορταστική και απολαυστική η πίτσα μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τη ζύμη μας. Πρώτα παίρνουμε μία φλιτζάνα, μία κούπα, την οποία μέσα θα βάλουμε την ξηρή τη μαγιά. Ανοίγουμε και τη σουρωτή μας. Και στη συνέχεια προσθέτουμε μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι και μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Και το ανακατεύουμε. Το ανακατεύουμε 2-3 λεπτά μέχρι να διαλυθούν όλα, να γίνει σχεδόν χυλός. Και τώρα παίρνουμε ένα μπολ, αδειάζουμε τη σουρωτή και αρχίζουμε και βάζουμε σιγά σιγά αλεύρι. Ρίχνουμε και τη μαγιά. Και σιγά σιγά προσθέτουμε αλεύρι. Το όσο πάρει είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Μέχρι να σφίξει το μείγμα, βάζουμε αλεύρι συνέχεια και το ανακατεύουμε. Όπως βλέπετε, η ζύμη σιγά σιγά αρχίζει και πίζει, αλλά επειδή ακόμα κολλάει στα χέρια, αυτό σημαίνει ότι θέλει και άλλο αλεύρι. Συνεχίζουμε. Βάζοντας λοιπόν σιγά σιγά αλεύρι μέσα, όσο πάρει, βλέπουμε ότι η ζύμη αρχίζει και ξεκολλάει σιγά σιγά τα χέρια. Έχει ξεκολλήσει τελείως, οπότε τώρα τη βγάζουμε μέσα από το μπολ. Για να τη ζυμώσουμε λίγο πάνω στον πάγκο. Για να τη ζυμώσουμε πιο εύκολα και για να μην κολλήσει τελείως, βάζουμε ακόμα λίγο αλευράκι. Αφού ζυμώσουμε τη ζύμη αρκετά,
αφήνουμε το ζυμάρι να ξεκουραστεί τουλάχιστον μία ώρα. Όσο περιμένουμε το ζυμάρι να φουσκώσει, να εξηγήσουμε γιατί βάζουμε σε ζύμη μας σουρωτή και όχι νερό. Οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος λόγος είναι με τη σουρωτή το ζυμάρι μας θα φουσκώσει λίγο παραπάνω και ο δεύτερος και σημαντικότερος είναι ότι το ζυμάρι θα γίνει τραγανό. Έχει περάσει σχεδόν μία ώρα, έχει φουσκώσει το ζυμάρι μας και τώρα πλέον θα το ανοίξουμε. Για να το βάλουμε μέσα στο ταψί μας. Αφού έχουμε ανοίξει λοιπόν το ζυμάρι μας, παίρνουμε λίγο χαρτί και λίγο ελαιόλαδο και αλείφουμε τη βάση του ταψίου και τα τυχώματά του ώστε να μην κολλήσει η πίτσα μας. Έχουμε βάλει τη ζύμη μας μέσα στο ταψί και προσπαθούμε να την απλώσουμε ομοιόμορφα μέσα στο ταψί μας. Αυτή την ώρα ανάβουμε και το φούρνο στο πάνω κάτω στους 180-200 βαθμούς ώστε να προθερμαθεί και είμαστε έτοιμοι τώρα να βάλουμε τα υλικά μας. Πρώτα απ' όλα βάζουμε την ντομάτα, τη σάλτσα μας. Είναι λοιπόν η ντομάτα που έχουμε τρίψει. Φέρουμε λοιπόν και βάζουμε με ένα κουταλάκι φρέσκια ντομάτα. Βάζουμε λοιπόν τη σάλτσα μας και προσπαθούμε να την απλώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα ώστε να πάει σε όλη τη ζύμη. Τώρα βάζουμε τη ρίγανη. Και μετά τη ρίγανη παίρνουμε φέτες γκούντα και τις βάζουμε μία δίπλα στην άλλη. Ώστε να αποτελέσουν και αυτά τη βάση για τα υλικά μας. Έχουμε βάλει λοιπόν τα κασαράκια μας και τώρα βάζουμε τα λαντικά. Ξεκινάμε από το ζαμπόν. Τα έχουμε κόψει όπως βλέπετε μικρές φετούλες ψηλές και τα απλώνουμε μέσα στην πίτσα μας. Βάζουμε γαλοπούλα, βάζουμε γενικά ό,τι θέλουμε. Τα υλικά για τη ζύμη είναι καθαρά στο γούστο του καθενός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το σαλάμι αέρος. Οπότε πήρα αρκετό. Βάζουμε το μπέικον. Βάζουμε τις ελιές. Αφού έχουμε βάλει λοιπόν όλα τα λαντικά μας μέσα, την έχουμε στουπώσει με αλαντικά, ο κακός χαμός, γιατί είναι η δικιά μας πίτσα, δεν είναι αγοραστή. Βάζουμε λοιπόν τώρα και τα vegetarian. Κόκκινη πεπερίτσα, μανιτάρια, πράσινη πεπερίτσα και ξανά μανιτάρια. Και ξανά κόκκινη πίτσα. Και αφού το ρίξουμε και το έξτρα κασέρι πάνω λοιπόν στην πίτσα μας και γίνει αυτό το
υπέροχο σκηνικό. Ρίχνουμε ακόμη λίγο σάλτσα από πάνω. Και θα βάλουμε και ελάχιστη ρίγανούλα. Και αφού του βάλουμε όλα αυτά μέσα στο ταψί και ο φούρνος έχει προθερμαθεί στους 180 με 200 βαθμούς περίπου, το βάζουμε λοιπόν μέσα. Έχουν περάσει σχεδόν 20 λεπτά, οπότε τώρα θα κάνουμε μία σβούρα το ταψί, να βάλουμε τη μέσα μεριά έξω, γιατί πολλές φορές οι φούρνοι καίνουν πιο πολύ από μέσα και δεν θέλουμε να καεί η πίτσα μας ή να μην ψηθεί ομοιόμορφα. Οπότε λοιπόν πολύ προσεκτικά τη βγάζουμε έξω την πίτσα, την κάνουμε μία στροφή και ξανά μέσα. Το ψήσιμο συνεχίζεται. Η πίτσα μας είναι έτοιμη, οπότε ήρθε η ώρα να τη βγάλουμε έξω. Την πίτσα. Έχει φουσκώσει, έχει γίνει τραγανή. Δεν έχει κολλήσει πουθενά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να την κόψουμε και να τη σερβίρουμε. Το κομμάτι μας έχει βγει. Από ό,τι βλέπουμε έχει ψηθεί ομοιόμορφα. Τα υλικά από πάνω έχουν και αυτά ψηθεί. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν να φάμε την πίτσα μας. Αυτή λοιπόν ήταν η συνταγή για την πίτσα μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή επιτυχία σε όποιον δοκιμάσει να κάνει την ίδια συνταγή. Και όπως έχουμε πει σε όλα μας τα επεισόδια, βήμα προς βήμα, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες, σας εγγυούμε ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Να είστε καλά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!